Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022. Χθες δεν τα καταφέραμε να γυρίσουμε στο Τρίτη και σας είπα και σε ανάρτηση στην κοινότητα ότι θα έχουμε φρέσκια Αριστοτρίτη την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου. Σήμερα όμως κατάφερα να πετύχω την Αριστονίκη σε ένα μικρό της διάλειμμα, τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία υπενθυμίζω ότι έχει πολλές εξειδικεύσεις, είναι παιδοψυχολόγος, είναι εξειδικευμένη στη ψυχολογία των εφήβων, μεταξύ άλλων, και επίσης είναι εξειδικευμένη στην τραυματοθεραπεία. Ο λόγος που την έχω καλέσει για να μιλήσουμε σήμερα είναι πολύ σοβαρός, έχει να κάνει με τη θλιβερή επικαιρότητα. Όλοι μας δυστυχώς έχουμε ακούσει και έχουμε ασχοληθεί και δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και συνέβαινε και σε πολλές άλλες περιόδους και εποχές. Αλλά αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα ερχόμαστε σε επαφή με το φαινόμενο των παιδοβιασμών, επευκαιρίας της υπόθεσης με τη 12χρονη κοπελά στην Αθήνα και το κύκλωμα παιδεραστίας και παιδοβιασμού που ίσως κρύβεται πίσω από αυτό. Και θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα με την Αριστονίκη. Αριστονίκη μου, γεια σου. Αυτές τις μέρες συμμετείχα σε δύο space στο Twitter. Τα space είναι live streaming, ηχητικά, στο οποίο ζητήθηκε η γνώμη μου ως ψυχολόγου για αυτά τα ζητήματα. Και χθες σε ένα space που είχαμε στο Twitter ανέφερε ένας δημοσιογράφος που είχε το space ότι είχε ακούσει κάποιους ψυχολόγους να λένε ή κάποια συγκεκριμένη ψυχολόγο ότι ξεπερνιέται εύκολα ένα τέτοιο τραύμα και ότι δεν πρέπει να λυπόμαστε το παιδί και ότι τρόπον δυνάμε το να λυπόμαστε το παιδί αυτή τη στιγμή, το επαναθυματοποιούμε. Συμφωνώ ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κάνουμε συζητήσεις για το συγκεκριμένο παιδί σε βίντεο, σε ακουστικά, τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν, να περιέλθουν στην αντίληψη αυτού του παιδιού, ίσως μεγαλώνοντας, που αυτές οι τοποθετήσεις να είναι επαναθυματοποιητικές του θύματος. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακούγονται καν ούτε για να κατακριθούν απόψεις ότι υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση να φταίει το θύμα για την κακοποίησή του. Όμως, επειδή έψαξα και είδα εκείνο το απόσπασμα που μου το έστειλε ο δημοσιογράφος, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τοποθετηθείς εσύ ως ειδική στη ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων και ως ειδική στην τραυματοθεραπεία για να μας μιλήσεις για το πόσο βαθύ τραύμα μπορεί να είναι κάτι τέτοιο και πόσο μπορεί να δυσκολευτεί το οποιοδήποτε παιδί το βιώσει να το ξεπεράσει στη συνέχεια. Λοιπόν, λέμε στην τραυματοθεραπεία ότι η σεξουαλική κακοποίηση και γενικότερα τα τραύματα γύρω από την κακοποίηση είναι τα χειρότερα τραύματα που μπορεί κανείς να έχει στη ζωή του. Είναι στην κορονίδα των τραυμάτων. Είναι κάτι πολύ σοβαρό και είναι κάτι πραγματικά που κανείς πρέπει να κάνει χρόνια δουλειά με τον εαυτό του, αλλάζοντας φυσικά και τις συνθήκες που αυτά έγιναν, γιατί είναι ένας βιασμός της ψυχής αυτό το πράγμα, με πολλές συνέπειες, πολύ τραυματικές, και σίγουρα δεν πρέπει να για χάρη της πώλησης των ειδήσεων και της τηλεθέασης, να πουλούμε και να ευτελίζουμε σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας για να φανούμε εμείς ότι είμαστε και από πότε ειδικοί είμαστε. Είναι πολύ σοβαρό το επάγγελμά μας. Χρειάζεται πάρα πολύ ηθική και πάρα πολύ έτσι σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όταν μιλάμε για ζητήματα, σημασία έχει λοιπόν να αναδείξουμε το πρόβλημα και όχι τα θύματα. Άρα το πρόβλημα εδώ είναι ότι όντως υπάρχουν συγκυριακοί και θεσμικοί λόγοι και προβλήματα τα οποία αφήνουν τέτοιες καταστάσεις να γίνονται. Και σημασία εδώ τώρα είναι να προστατεύσουμε τα θύματα, όχι να τα αναδείξουμε και όχι να τους ψυχογραφήσουμε μέσω των καναλιών και των διάφορων άλλων μέσων, αλλά να τα προστατεύσουμε. Και προστατεύουμε τα θύματα λέγοντας πόσο
τρομακτικό και σοβαρό είναι αυτό που έγινε και πώς, γιατί κινδυνεύουμε ευτελίζοντας το τραύμα να ευτελίσουμε και την είδηση αυτή που, αυτήν ακριβώς την είδηση. Δηλαδή να πούμε ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, κοιτάξτε να δείτε, θα ξαναβρείτε τα πόδια του το θύμα, θα πάει, θα κάνει λέγεται την θεραπεία ότι, και όλα καλά. Όλοι πρέπει να κάνουμε δουλίτσα με τον εαυτό μας, θα κάνει δουλίτσα με τον εαυτό του και το θύμα και θα το ξεπεράσει πραγματικά. Δεν πίστευα ότι είχε λεχθεί κάτι τέτοιο. Όταν το άκουσα 5-6 φορές για να πιστέψω ότι όντως λέχθηκαν αυτά τα λόγια. Ότι όπως όλοι κάνουμε δουλίτσα με τον εαυτό μας, θα κάνει και το παιδί και θα είναι μια χαρά. Σε καμία περίπτωση δεν εύχομαι το παιδί να μην είναι μια χαρά, επειδή γνωρίζουμε χιλιάδες τέτοια παιδιά, τα οποία έχουν τραυματιστεί κατά την παιδική τους ηλικία και από την κορονίδα των τραυμάτων, όπως αυτή που έχεις αναφέρει, ότι είναι η σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και από άλλα τραύματα ψυχικής παραμέλησης, ψυχικής κακοποίησης, σωματικής κακοποίησης κλπ. Και γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι 30, 40, 50 χρόνια μετά ακόμη ταλαιπωρούνται και βασανίζονται. Είναι σαν να τους κοροϊδεύουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το να λέμε ότι ένα παιδί το οποίο έχει κακοποιηθεί επανειλημμένος, όπως λέει η δικογραφία, έχει βιαστεί από ενήλικες επανειλημμένος, να λέμε ότι θα κάνει δουλίτσα όπως όλοι κάνουμε δουλίτσα. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά και πρέπει να εσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, να το καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι, πόσο τραυματικό είναι για όποιον άνθρωπο και δει για ένα παιδί και γενικότερα να είμαστε πολύ προσεκτικά στις δηλώσεις μας. Όλοι μας. Χωρίς να ξέρω τον εαυτό μου. Συγκινητικό είναι που τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους, ακόμη και αν οι γονείς τους τους κακοποιούν. Όχι, δεν είναι συγκινητικό. Είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτή είναι η ουσία και η ρίζα της μεγαλύτερης ψυχοπαθολογίας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην Κύπρο και στην Ελλάδα σήμερα μέσα στις αγίες ελληνικές οικογένειες. Μπορώ να ακούω έναν ειδικό να λέει τι συγκινητικό που τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους, έστω και αν οι γονείς τους δεν είναι κατάλληλοι. Όχι, δεν είναι συγκινητικό. Είναι ανησυχητικό. Το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν αθωότητα και εμπιστεύονται τους γονείς τους δεν είναι κάτι που μας συγκινεί, είναι κάτι που μας φορτώνει ευθύνη. Και να φορτώνει ευθύνη και την κοινωνία ολόκληρη στο να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Αυτό φυσικά είναι ένα έκτακτο βίντεο, δεν θα το συζητήσουμε στο. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα σε όλη του την έκταση. Σίγουρα στην επόμενη Αριστοτήτη θα τοποθετηθούμε περισσότερο. Και επίσης έχω με μία παιδοψυχίατρο κλείσει ένα ραντεβού για να μιλήσω από την πλευρά της παιδοψυχιατρικής σε σχέση με τα τραύματα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 30 Οκτωβρίου θα γίνει εκείνη η βιντεοσκόπηση. Θα το συζητήσουμε και στις επόμενες Αριστοτρίτες, Αριστονική μου. Όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ελαχιστοποιούμε και να ευτελίζουμε, όπως πολύ ορθά έχεις χρησιμοποιήσει τη λέξη, να ευτελίζουμε τον πόνο των τραυμάτων όλων των παιδιών και των παιδιών που είναι ανήλικα αυτή τη στιγμή και τραυματίζονται, αλλά και των ενήλικων παιδιών που έχουν τραυματιστεί κατά την παιδική τους ηλικία. Και όλα όσα συζητάμε εδώ στο κανάλι μας για τη γονιοποίηση των παιδιών, δες πως η γονιοποίηση των παιδιών διαφαίνεται ξεκάθαρα μέσα από αυτή την ιστορία. Ένα παιδί 12 ετών, το οποίο πάει έστω και να δουλέψει στο ψιλικατζίδικο, είναι γονιοποιημένο παιδί. Η συνεξάρτηση και ο ναρκισισμός, το να έχεις έναν άτυχτο, έναν εθισμένο μέσα στο σπίτι και να προσπαθεί να το διασώσεις και να κάνεις και παιδιά μαζί του, πώς μπορεί μια συνεξαρτώμενη μάνα, εάν ήταν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, να προστατεύσει τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, έχει πολλές προεκτάσεις και σε πολλά επίπεδα. Σοβαρή προέκταση ότι έχουμε στην κοινωνία μας ανθρώπους που είναι παλιάνθρωποι, τους βλέπουμε, βγάζουν μια αρνητική ενέργεια και δεν τους εξωστρακίζουμε από την κοινωνία. Βγαίνει όλη η γειτονιά μετά να πει ότι έβγαζε κακά vibes αυτούς ο άνθρωπος. Ναι, αλλά ψώνιζες από εκεί. Ναι, του μιλούσες. Ναι, δεν κάνατε τίποτα. Συγγνώμη που σε διακόψα. Είμαι παθιασμένη. Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι το θέμα πολύ έτσι σοβαρό. Και το θέμα είναι ότι πιάνουμε στο στόμα μας αυτά τα ζητήματα ως κοινωνία όταν γίνονται και μετά και δεν κάνουμε τίποτα για να προστατεύσουμε ούτε τις κραυγές που δεν ακούγονται αλλά φαίνονται στα πρόσωπα των παιδιών, ούτε όταν βλέπουμε ένα γείτονά μας να έχει περίεργη συμπεριφορά, ούτε όταν ψηλιαζόμαστε πράγματα. Δεν κάνουμε τίποτα. Περιμένουμε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι
και μετά να βγούμε και να κάνουμε τους εξυπνάκηδες και να πούμε «Α, εγώ το ήξερα, εγώ το κατάλαβα, εγώ δεν ξέρω τι». Ή να κάνουμε τα ψυχογραφήματα και την αγιογραφία στην τηλεόραση απλά για να έχουμε τηλεθέαση και να κάνουν άνθρωποι κλικ πάνω στην είδηση. Αυτό είναι υποκρισία. Είμαστε μια υποκριτική κοινωνία. Πάσχουμε, πολύ πάσχουμε. Τα κάνουμε όλα για το φαίνεστε και χάνουμε την ουσία. Εδώ η ουσία είναι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το πιο σοβαρό θέμα γιατί τα παιδιά είναι, ας το πούμε, το μέλλον πολύ της ανθρωπότητος. Για μας όλα είναι πολύ. Όλα και εμείς αντί να ασχολούμαστε με το σοβαρό θέμα αυτό της παιδεραστίας, της παιδοφιλίας, της προστασίας, της προστασίας των ανθρώπων που έχουν θέσεις σε διάφορες έτσι, εξουσίες, κρατιούνται από εκεί γερά, ασχολούμαστε με το να μιλάμε και να ωρεοποιούμε τις καταστάσεις και να τις κάνουμε λίγο πιο εύπεπτες για το κοινό. Δεν είναι εύπεπτη η σεξουαλική κακοποίηση. Δεν χωνεύεται. Θέλω να τελειώσουμε με κάτι αισιόδοξο. Από τη δική σου πείρα και την επιστημονική και την κλινική. Αν ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή παιδοβιασμού ή βιασμού στην ενήλικη ζωή, εάν βρει τον κατάλληλο θεραπευτή και δουλέψει με τον θεραπευτή του, θα μπορέσει να το ξεπεράσει όχι εύκολα. Ναι, εστιασμένα, με πολύ προσοχή και με πάρα πολύ έτσι, τακτικότητα και συνέπεια, μπορεί να δουλέψει. Αλλά στην ψυχοθεραπεία δεν είναι μόνο το να βρεις τον θεραπευτή και το να θελήσεις να δουλέψεις, αλλά είναι και να έχεις τα κρατήματα για να αντέξεις την θεραπεία. Δηλαδή, πολύ συχνά οι άνθρωποι μόλις τους κοντέψεις φεύγουν. Ενώ φωνάζουν ότι θέλουν βοήθεια, δεν αντέχουν την βοήθεια να την πάρουν. Τους είναι κάτι άγνωστο. Είναι πολλά πράγματα στην ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόνο. Μας ακούνε και άνθρωποι που έχουν τύχη, έχουν δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην παιδική τους ηλικία και μας ακούνε αυτή τη στιγμή και μπορεί να ξυπνούν μνήμες. Ή μπορεί να ήταν κάτι που να μην τόλμησαν να το παραδεχθούν καν στον ίδιο τους τον εαυτό. Όταν θελήσεις αυτό το δράκο να τον δεις κατάματα και να τον αντιμετωπίσεις, μπορεί ο δράκος να γίνει ένα μικρό γατάκι και να μπορείς πιο εύκολα να το βάλεις στην τσέπη σου. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί ναι. Έχεις ένα δράκο, δεν είναι εύκολο. Και επίσης να μην νιώθουμε ότι χάνουμε τα πατήματά μας όταν έχουμε στιγμές αδυναμίας. Θα ξανασηκωθούμε, θα ξαναγωνιστούμε και θα προχωρήσουμε. Έτσι, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την Τρίτη. Φιλιά.